Είχαμε πάει όλοι μαζί εκεί στο Γαρδίκι και ακούσαμε το πρώτο, το βασικό μέρος αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας που τούτο βράδυ ζούμε εδώ στο τούνελ. Ακούσαμε την κυρία Όλγα να μας τα περιγράφει όλα αυτά. Αλλά η κυρία Όλγα, που είναι και η βασική πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας, αυτής της τραγωδίας, η κυρία Όλγα Λέτζου, είναι κοντά μας εδώ. Ήρθε, μας έφερε και λουλουδάκια, ήρθε από το Γαρδίκι. Καλησπέρα σας, κυρία Όλγα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Κι εγώ χαίρομαι που σας έχω κοντά μου. Και πραγματικά εύχομαι απόψε να σβήσουμε από το μυαλό σας όλα αυτά που έχετε ζήσει και που δεν τα ζει εύκολα άνθρωπος. Και ξέρετε πώς θα σβήσουν όλα αυτά, κύριε Όλγα? Μακάρι. Πώς θα σβήσουν? Ο Θεός ξέρει. Άμα δείτε την κόρη σας. Έτσι. Μακάρι να ξέρω να ζει ή να είναι καλά. Ναι, εγώ πιστεύω πως στα μάτια της γυναίκας αυτής, της κόρης σας, θα δείτε τη ζωή που δεν ζήσατε όλο αυτό το καιρό και θα σβήσουν όλα τα άλλα. Έτσι, πρέπει να σβήσουν, έτσι δεν είναι? Πρέπει, αλλά... Γιατί τα ματάκια σας είναι κατακόκκινα εδώ κλάδο. Ναι, πρέπει. Είναι η γλυκιά κυρία Όλγα μαζί μας, με την ξαδέρφη της που τη συμπαραστέκεται, την κυρία Αρετή Πιτατζή. Καλησπέρα και εσάς, κυρία Αρετή. Να είστε καλά μιλάει. Που είστε μαζί. Εσένα μιλάει. Καλησπέρα. Δεν ακούει καλά. Εσένα σκάντε μιλάει. Παρέα. Λέει καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας κάνετε παρέα. Χάρηκα. Και τη βοηθάτε. Σας βλέπω, σας θαυμάζω. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Αρετή μου. Είναι καλή. Έχετε μεγαλείο ψυχής κι εσείς που τη βοηθάτε όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο. Είναι καλύτερα από αδερφέ μου. Βέβαια, καλύτερα από αδερφέ. Δεν είναι καλές αδερφές. Δεν είχατε καλά αδέρφια? Δεν έχω καλά αδερφές. Δεν τα έχω. Αδερφές και αδέρφια. Θα τα πούμε τώρα, κυρία Όλγα. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Ας είναι καλά το αίμα, δεν γίνεται νερό. Νερό δεν γίνεται το αίμα. Τι να κάνουμε. Παρόλο που σένα κόντεψα να στοχίσουν ποταμάκι το αίμα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά. Είναι κοντά μας και η κυρία Μαρία Κανιόρου, κοινωνική λειτουργός που πάντα μας κρατά συντροφιά σε τέτοιες τρυφερές υποθέσεις, μια και η ίδια έχει και τις ανάλογες εμπειρίες. Καλησπέρα και εσάς, κυρία Κανιόρου. Καλησπέρα, Αγγελική. Άλλο ένα βράδυ που ξετυλίγουμε την ίδια τη ζωή και βλέπουμε τα παράξενα παιχνίδια της. Εύχομαι να έχουμε καλό αποτέλεσμα σήμερα. Μακάρι. Για να πάρει μια έτσι τη μεγάλη χαρά στη ζωή της. Και ποιο ζωντάνε. Σε 98-97-600 το θυμίζουμε, φίλοι τηλεθεατές, στο κέντρο μας με τις 15 γραμμές για όλους εσάς που θα μας γυρίσετε απόψε 51 χρόνια πίσω, γιατί κάτι θα ξέρετε. Και το τηλέφωνο αυτό είναι και για την ίδια τη σωτηρία. Εάν κράτησε το όνομα αυτό που της έδωσαν όταν την βάφτισαν. 8 μηνών χάθηκε το κοριτσάκι αυτό, της το άρπαξαν και θα δείτε τώρα με ποιο τρόπο. Σωτηρία τη βάφτισε, πιθανότατα Λέτζου να γράφηκε το κοριτσάκι. Γράφτηκε Λέτζου, γιατί τώρα μου έδωσε και η κυρία Όλγα την ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Και βλέπουμε εδώ ότι όντως το παιδάκι αυτό το είχαν γράψει Σωτηρία Λέτζου του Θεοδόρου. Θόδωρος ήταν ο πατέρας της και της Όλγας. Το κοριτσάκι αυτό που γεννήθηκε εκεί στην Άρτα, στον Αμότοπο. Η Άν μας ακούει λοιπόν και η Σωτηρία, που σήμερα ίσως έχει και τη δική της την οικογένεια, δεν ξέρουμε τι μπορεί να της έχουν πει για όλα αυτά. Είμαστε εδώ στο 48-97-600, είναι η μητέρα της που στις πλάτες της κουβαλάει την ίδια τη ζωή, της κόρης της. Θέλω όμως να πάμε στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά και θα δείτε γιατί έχουμε επιλέξει αυτή την περιοχή απόψε. Εκεί είναι η Έλενα η Γαλάρη, αλλά καλύτερα να μας τα πει η Έλενα γιατί είναι στην Κηφισιά. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και από εμάς, Αγγελική. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Κηφισιά, όπως είπες και εσύ, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Χρήστου Λαδά 10. Πίσω ακριβώς, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, βρίσκεται το σπίτι όπου η κυρία Όλγα, νεαρή τότε, κοπελίτσα, έμεινε για 8 χρόνια δουλεύοντας σαν υπηρέτρια. Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό το λόγο που βρισκόμαστε εδώ, έτσι ώστε να ξυπνήσουμε κάποιες μνήμες των ανθρώπων που έζησαν εδώ. Για μισό λεπτό, Έλενα. Έτσι ήταν το σπίτι η κυρία Όλγα, έτσι. Όπως ήταν το τότε. Το δικό μου. Που μένατε στην Κηφισιά. Όχι, εκείνο ήταν διόρροφα μικρό. Αγιώ, εκεί υποστήκατε τις τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο σπίτι. Γιατί είναι και